Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Planet Zoo. Πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. Είχαμε μείνει που είχαμε φτιάξει σχεδόν ολόκληρη την περιοχή VIP. Και τώρα, χρειάζεται μερικά πραγματάκια ακόμα. Βλέπετε αυτόν τον χώρο μπροστά. Πρέπει και αυτός να γεμίσει με κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε πραγματάκια να βάλουμε. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν. Βάλαμε δύο πράγματα εδώ. Θα δείτε στην πορεία. Βάλαμε την πινακίδα εκεί πέρα και θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Γεμίσαμε και ολόκληρη αυτή τη γωνία με διαφορετικά λουλούδια. Να βγάλουμε έναν δρόμο εδώ, να φέρουμε άλλους δύο εδώ και θα δείτε τώρα. Ωραία, βάζουμε και ένα κάγκελο εδώ στη μέση για να ξεχωρίζουν οι δρόμοι. Ωραία, βάλαμε εδώ μια πινακίδα που είναι για την τουαλέτα. Και άλλη μία πινακίδα εδώ. Θα το αλλάξουμε κιόλας να το κάνουμε έτσι πιο ωραίο. Είναι εδώ που θα έρχεται ο κόσμος για να ψηφίζει. Για την πινακίδα που βλέπετε δίπλα. Που έχουμε τα top ζώα μας. Ωραία. Χρειαζόταν να φτιάξουμε αυτόν τον χώρο. Για να πάνε να ψηφίζουν στην ουσία. Και τώρα περνάμε σε κάτι άλλο. Βλέπετε όλο αυτό τον κόσμο. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Πού βρέθηκε όλος αυτός ο κόσμος θα μου πείτε. Απλά τον πείραξα στην ουσία λίγο. Και τι εννοώ τον πείραξα. Μπορείς στην ουσία να πιάσεις τους ανθρώπους και να τους μεταφέρεις. Βλέπετε από εδώ πόσοι έχουν μείνει ακόμα. Έχουν μείνει πάρα πολλοί. Και αυτό γιατί. Εκεί η είσοδος, η έξοδος διαφυγής που είχαμε φτιάξει πλέον δεν ήταν λειτουργική. Είχε μαζέψει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Οπότε έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλον. Και δεν χρησιμοποιούσαν και το καραβάκι για να περάσουν απέναντι. Οπότε τι πήγα εγώ και έκανα. Έβγαλα την πόρτα, την έκλεισα τελείως, μετέφερα πολύ κόσμο, άφησα λίγους να μεταφερθούν μόνοι τους με το καραβάκι, αν θέλουνε, αλλιώς θα τους μεταφέρω και αυτούς αργότερα. Ας επιστρέψουμε όμως εδώ αυτό που φτιάχναμε. Φτιάξαμε άλλο ένα κιόσκι με άλλα δύο πραγματάκια. Σίγουρα θα χρειαστούμε μια αποθηκούλα εδώ, αλλά και ένα δωμάτιο πανικού στην ουσία, για να μπορούν να πηγαίνουν εκεί οι επισκέπτες αν γίνει κάτι και να κλείνει η πόρτα. Οπότε είδατε, βρήκαμε πραγματάκια να βάλουμε. Ωραία. Να βάλουμε και μερικά MTM εδώ στην αρχή. Να τα, τα αλλάξαμε και χρώμα. Έτσι να τα κάνουμε λίγο πιο όμορφα, να βάλουμε και μερικές ταμπέλες. Βλέπετε τις ταμπέλες πλέον δεν τις κάνω μπλε το συνηθισμένο. Ειδικά σε αυτόν τον χώρο τις αλλάζω και τις κάνω να ταιριάζουν με τα χρώματα. Στο υπόλοιπο από πάρκο δουλεύανε όπως ήταν έτσι μπλε. Τώρα όμως εδώ δεν μου αρέσει και πάρα πολύ οπότε το άλλαξα. Και τώρα έρχομαι εδώ να κλείσω όλον αυτόν τον χώρο. Και θα δείτε τώρα τι θα κάνω. Δεν θα χρειαστούμε και ένα πάρκινγκ, θα χρειαστούμε. Οπότε κλείνω το μισό εδώ και το κάνω πάρκινγκ. Ωραία. Βάλουμε και την ανάλογη ταμπέλα. Τώρα δεν ξέρω αν θα την αφήσω εδώ ή αν την πάω απέναντι. Την πήγα τελικά απέναντι για να μην εμποδίζει. Να φαίνεται έτσι πιο ωραία. Βάζω και μερικά οχήματα εδώ. Να κλείσω και το χώρο εδώ με τις πινακίδες που βάζω κάτω για να μην έρχεται άνθρωπος. Ωραία, πολύ ωραία. Και τώρα μας μένει ο μπροστινός χώρος. Πρέπει να κάνουμε κάτι και εκεί. Κάτι έχω στο νου μου να κάνουμε και εκεί. Τι δεν έχουμε κάνει σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε κάνει σίγουρα καπνιστήριο, έτσι. Είναι βασικό πλέον κομμάτι του παιχνιδιού μας. Να φτιάξουμε ένα καπνιστήριο. Και θα το κάνουμε και με αυλή κιόλας έξω. Κάπως έτσι θα το κάνω. Ωραία. Αυτό που φτιάχνω τη VIP περιοχή έχει μια έξτρα δυσκολία καθώς όπως έχουμε πει οι δρόμοι δεν είναι καλυμμένοι όπως είχαμε συνηθίσει σε ολόκληρο το πάρκο. Οπότε αυτό από μόνο του προσφέρει μια ακόμα δυσκολία.
Εδώ είδαμε γύρω-γύρω από το καπνιστήριο βάλαμε έξτρα δέντρα. Καθώς δεν θέλαμε να το κολλήσουμε πάνω στο πάρκινγκ, θέλαμε να είναι λίγο πιο εκεί, να έχει χώρο. Βάλαμε και τα ανάλογα φυτά γύρω-γύρω, ωραία. Να βάλουμε και τις πινακίδες μας εδώ. Και νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Βάλαμε και μερικά παγκάκια. Θα βάλουμε και εκεί στην ανηφορίτσα μερικά παγκάκια ακόμα. Και θα δούμε πώς θα πάει. Από εκείνη τη μεριά θα το δούμε λογικά σε άλλο επεισόδιο. Το φτιάξουμε αργότερα. Καθώς εδώ έχει ακόμα αρκετά πράγματα και να φτιάξουμε. Ωραία. Βάλαμε και μια πινακίδα εδώ για το νοσοκομείο. Το βάλαμε σε τέτοιο σημείο έτσι ώστε είναι ευθεία από την κατηφόρα που κατεβαίνεις. Που περνάς απέναντι τις γραμμές του τρένου. Γι' αυτό υπάρχει συγκεκριμένο σημείο που το βάλαμε. Είδαμε, βάλαμε και άλλη μια πινακίδα εκεί για το ξενοδοχείο. Είναι απλά διαφημιστική πινακίδα. Ωραία. Δεν ξέρω αν μένει κάτι άλλο να φτιάξουμε εδώ. Να βάλουμε και άλλη μια ταμπέλα εδώ που λέει ότι πας προς τα εκεί για να κόψει δρόμο. Άλλη μία εδώ για να κάνουν ησυχία. Και νομίζω ότι τελείωσε. Τι μένει? Α, ναι. Δεν βάλαμε τις πινακίδες. Πάμε να βάλουμε και μερικές πινακίδες. Δεν θα είναι πάρα πολλές πινακίδες. Καθώς θα βάλουμε μία, δύο και θα πηγαίνει ευθεία. Τώρα το υπόλοιπο που είναι στο βάθος δεν θα βάλουμε τέτοιες πινακίδες. Ωραία. Θα βάλουμε στο πήγαινε μόνο πινακίδες. Να, βλέπετε, εδώ μέσα δεν χρειάζεται να βάλουμε τέτοιες πινακίδες. Και νομίζω ότι είναι ok. Α, και κάτι ακόμα που ξεχάσαμε να φτιάξουμε. Ένα, τα θυμάμαι. Εδώ σε όλα είχαμε βάλει το ίδιο, είχαμε βάλει το α. Οπότε τα σβήνουμε και βάζουμε β, γ, δ κτλ. Έτσι για να ξεχωρίζουν, ρε παιδί μου. Να ανοίξουμε και μερικές καινούργιες τηλεοράσεις. Με τα τελευταία ζώα που έχουμε φέρει. Εντάξει, αυτά δεν είναι τα τελευταία. Απλά τα φτιάξα λίγο καλύτερα. Και τώρα, για το τέλος, προλαβαίνω. Έχω αρκετό χρόνο ακόμα. Ώρα να κάνουμε αναβάθμιση σε αυτό εδώ το κομμάτι. Είχαμε αφήσει την ανηφόρα έτσι, καθώς δεν είχαμε τόση υπομονή όταν είχαμε αρχίσει το παιχνίδι για να φτιάχνουμε τέτοιες λεπτομέρειες. Και τώρα που έχουμε λίγο περισσότερη υπομονή και λίγο καλύτερο ταλέντο, ώρα να το τελειώσουμε. Να φτιάξουμε και από την άλλη μεριά. Έτσι εδώ θα σβήσω σίγουρα και τα λουλούδια καθώς πλέον δεν εξυπηρετούν εκεί που είναι. Τα είχαμε βάλει, θυμάστε, για να φαίνεται πιο ωραίο. Έτσι εδώ. Ωραία. Να σβήσω και τα λουλούδια από την κάτω μεριά. Νομίζω ότι γίνεται καλύτερο. Σβήνουμε και μερικές ταμπέλες όπως και τις τηλεοράσεις. Για να τις φτιάξουμε πλέον όπως τις φτιάχνουμε. Έτσι. Πλέον έχει τρία ζώα από τη μία. Και από τις δύο μεριές τρία ζώα έχει. Οκ. Είχα την εντύπωση ότι ήταν ο κόκκινος λεμούριος και ο απλός λεμούριος από τη μία μεριά. Αλλά είμαστε στο σημείο που το κλουβί το ένα περνάει από την κάτω μεριά και ο λεμούριος είναι πιο μέσα. Anyway. Για να το φτιάξω λίγο καλύτερα, δεν μου άρεσε έτσι, να φτιάξω ένα σκέπαστρο. Έτσι, πολύ λίγο, όχι πολλά πολλά. Και τώρα περνάμε στο τελικό για αυτό το επεισόδιο. Πάμε να το γεμίσουμε με φώτα. Ξέρω, ίσως είναι κουραστικό, σας πηγαίνω από εδώ και από εκεί και δεν τελειώνω μια περιοχή. Αλλά όπως έχω πει και παλιότερα, αυτό εμένα με ξεκουράζει. Όταν κουράζομαι σε μια περιοχή και αυτά και κάνω συνέχεια το ίδιο και το ίδιο και θέλω να ασχοληθώ με κάτι άλλο, το αφήνω, πηγαίνω σε κάτι άλλο, φτιάχνω κάτι άλλο και επιστρέφω λίγο αργότερα. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς έτσι όπως το κάνω. Εντάξει, προσπαθώ να μην βάλω πάρα πολλά πράγματα μέσα σε ένα επεισόδιο. Μην πάω σε 10 πράγματα, σε 10 τόπους και χαθείτε. Αλλά προσπαθώ λίγο εδώ, λίγο εκεί και να προχωράμε σιγά σιγά. Πείτε μου στα σχόλια άμα σας αρέσει όπως το φτιάχνω.
να βάλω μερικά ακόμα φώτα εδώ κάτω και νομίζω ότι πλέον είμαστε κομπλέ και από αυτό εδώ το κομμάτι. Δεν έχω να φτιάξω κάτι άλλο πέρα από μερικά φώτα ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Πατήστε like αν σας άρεσε το βίντεο. Γράφτε κάποιο σχόλιο από κάτω, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Μοιράστε το βίντεο σε φίλους γνωστούς, ακόμα και σε σελίδες με παρόμοιο περιεχόμενο και τρέλα για αυτό το παιχνίδι. Γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μου άμα δεν το έχετε κάνει. Φωνάξτε τους φίλους να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε καμία συνέχεια από κανένα βίντεο μου. Και να κάνετε λίγο υπομονή μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Αυτά, τα πάμε μια ανάσα. Έως τότε, καλά να περνάτε. Γεια χαρά. With the